κυνήγι θησαυρού. Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ετοιμάζουν κυνήγι θησαυρού για την Πέπα και τον Τζόρτζ. Η γιαγιά Γουρουνίτσα σχεδιάζει το χάρτη του θησαυρού. Ο παππούς Γουρουνάκης θάβει το θησαυρό σε ένα μυστικό σημείο στον κήπο. Παππού Γουρουνάκη, τελείωσες. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έρχονται όπου να είναι. Όχι πανικός, γιαγιά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και η οικογένειά της είναι εδώ. Γρήγορα, παππού Γουρουνάκη, είναι εδώ. Σχεδόν τελείωσα. Μόλις πρόλαβε να τελειώσει ο παππούς Γουρουνάκης. Γιαγιά Γουρουνίτσα, ήρθαμε. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Γεια σας, μικρούλια μου. Παππού Γουρουνάκη. Παππού Γουρουνάκη. Γεια και χαρά σας, λεβέντες. Πέπα, Τζόρτζ, θα βγούμε για κυνήγι θησαυρού. Κάπου μέσα στο κήπο είναι θαμμένος ένας θησαυρός. Ωαου, θησαυρός. Πού είναι? Πρέπει να ψάξετε να τον βρείτε. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ! Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις? Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά Γουρουνάκη, τι βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω. Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι, να το μπουκάλι. Μπράβο σου, Πέπα. Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Μα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν ρίχνεις καλύτερα μια ματιά στο χάρτη? Κοίτα, Πέπα, υπάρχουν δύο μιλιές πάνω στο χάρτη. Έχει μια μιλιά εδώ και εδώ έχει μια μιλιά. Άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Πω, δεν φαίνεται να έχει κάτι εδώ μέσα. Σταθείτε, κι όμως κάτι είναι εδώ. Wow, θησαυρός! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχω το κλειδί για να το ανοίξω. Δεν το πιστεύω. Χρυσά κέρματα. Πρέπει να αξίζουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι χρυσά κέρματα, είναι σοκολατένια κέρματα. Και υπάρχει από ένα σοκολατένιο κέρμα για όλους. Ζήτω! Η Πέπα και ο Τζος λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Όλοι λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Γιαγιά, παππού, είναι το καλύτερο κυνήγι θησαυρού στον κόσμο. Το καινούριο αυτοκίνητο. Σήμερα η Πέπα και η οικογένειά της πανεβόρτα με το κόκκινο αυτοκίνητό τους. Να κατεβάσουμε την οροφή. Ναι, μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν το αυτοκίνητό τους. Είστε όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι. Τότε φύγαμε. Thank you.
στο κινητό μας. Κι αυτό λατρεύει εμάς, νομίζω. Σωστά. Ω, το αυτοκίνητο βγάζει πολύ περίεργους ήχους. Τι έπαθε, μπαμπά? Δεν ξέρω. Να πάμε στο συνεργείο του παππού Σκυλάκη. Μπορεί να το φτιάξει. Πολύ καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Ο παππού Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλό στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Μπαμπά Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππού Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έξυπνο αυτοκίνητο. Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα. Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι, νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Λοιπόν, με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή? Όπα, τι έκανα? Αυτό το κουμπί πρέπει να είναι. Το καινούριο αυτοκίνητο πιτσίλησε τον μπαμπά Γουρουνάκη. Χαζούλη μπαμπά, δεν είναι αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί. Όπα, δεν είναι αυτό. Αυτό το κουμπί. Βοήθεια! Ο μπαμπάς ξέχασε με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή. Αυτό το αμάξι δεν με συμπαθεί καθόλου. Ας δοκιμάσουμε το κόκκινο. Ζήτω! Μόνο που σταμάτησε να βρέχει. Μπορούμε να ανοίξουμε πάλι την οροφή? Ναι, αλλά ποιο κουμπί ήταν? Το κόκκινο! Ζήτω! Ο παππού Σκυλάκης έφτιαξε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ζήτω! Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Κράτα τα ρέστα. Ευχαριστώ, παπά Γουρουνάκη. Αντίο! 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 Γεια σας! Α, τι καλά που πήραμε πίσω το αυτοκίνητό μας. Μου αρέσει και το καινούριο, αλλά το παλιό μας μ' αρέσει πιο πολύ. Εγώ νομίζω ότι και εμείς το αρέσουμε. Σωστά. Τηγανίτες. Είναι ώρα για τσάι. Και η μαμά Γουρουνίτσα έχει μια έκπληξη για όλους. Σήμερα λέω να φτιάξουμε ωραίες τηγανίτες. Τηγανίτες υπέροχα! Λατρεύω τις τηγανίτες! Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικός στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου. Είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι, θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, να ανακατεύω.
ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζορτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζορτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πως την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζορτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζορτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιράπη, παρακαλώ. Υπέροχη. Αυτή η τηγανίτα είναι για τη μαμά Γουρουνίτσα. Ζήτω! Πάλι δεν την πέταξες ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η επόμενη τηγανίτα είναι δική σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Ευκαιρία να μας δείξεις πώς πετάς τις τηγανίτες. Υπέροχη. Λοιπόν, κοιτάζετε όλοι. Το μυστικό στην καλή τηγανίτα είναι το πέταγμα στον αέρα. Ένα, δύο, τρία, χόπα! Χαζούλη, μπαμπά. Μάλλον την πέταξα υπερβολικά ψηλά. Τι κρίμα. Ήταν η τελευταία τηγανίτα. Δεν πειράζει, θα την κατεβάσω. Πόπο, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να φτάσει την τηγανίτα του. Μην ανησυχείς, μπαμπά Γουρουνάκη. Ξέρω πως θα την κατεβάσουμε. Πάμε πάνω, παιδιά. Από εδώ. Τι σκοπεύει να κάνει η μαμά Γουρουνίτσα? Με το τρία θα αρχίσουμε όλοι να πηδάμε πάνω κάτω. Ένα, δύο, τρία, πάμε! Μα τι κάνω τέλος πάντων? Τα κατάφεραν. Τώρα ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχει τη τηγανίτα του. Μπαμπά, έχεις μια τηγανίτα στο κεφάλι σου. Να σου βάλω σιρόπι, μπαμπά Γουρουνάκη. Ναι, παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία, χόπα! Υπέροχη. Χαζούλη, μπαμπά. Τα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Σήμερα η μαμά Γουρουνίτσα έχει τα γενέθλιά της. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφερε το πρωινό της μαμάς Γουρουνίτσα στο κρεβάτι. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και ο Τζορτζ έφτιαξαν μια κάρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Χρόνια πολλά, μαμά! Ω, τι υπέροχη έκπληξη για τα γενεθλιά μου. Σε περιμένουν κι άλλες εκπλήξεις. Φάε το πρωινό σου τώρα, με την ησυχία σου. Νόστιμο. Γρήγορα, έχουμε να κάνουμε πολλές ετοιμασίες. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε μια τούρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Μένει μόνο να βάλουμε πάνω τα κεράκια. Ένα, δύο. Έρχομαι. Η μαμά Γουρουνίτσα τελείωσε κιόλας το πρωινό της. Έρχεται η μαμά. Όχι, όχι. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ποιος είναι? Η μαμά είμαι. Μπορώ να μπω? Όχι, όχι. Μήπως μου κρύβετε κάποιο μυστικό εσείς? Όχι, τίποτα δεν σου κρύβουμε. Αλλά δεν μπορείς να μπεις. Κατάλαβα. Μαμά Γουρουνίτσα, δεν πας να χαλαρώσεις στο καθιστικό? Καλή ιδέα ακούγεται. Αφού έχεις γενέθλια. Εντάξει, Πέπα. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το καθιστικό. Να, ένα ωραίο περιοδικό. Ευχαριστώ, Πέπα. Να σου βάλω και καλή μουσικούλα.
Ευχαριστώ, Πέπα. Χρειαζόμαστε τον ίδιο αριθμό κεριών με την ηλικία της μαμάς. 1, 2, 3. Πόπο, δεν φτάνουν τα κεριά που έχουμε. Μπαμπά, πόσο χρονών είναι η μαμά? Έλα να σου πω στο αυτί. Wow, είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τα 3 κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά! Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα είναι τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. 1, 2, 3. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, ανοίξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Είσαι πανέμορφη, μαμά. Όμως πρέπει να το φορέσεις στο κατάλληλο μέρος. Τι είναι αυτά? 2 εισιτήρια για το θέατρο. Απόψε. Ευχαριστώ. Της μαμάς Γουρουνίτσας της αρέσει πολύ το θέατρο. Και η γιαγιά Γουρουνίτσα και εγώ θα κρατήσουμε τα μικρούλια μας. Γιουπί! Τι σούπερ γενέθλια. Είμαι η πιο τυχερή μαμά σε όλο τον κόσμο. Και η πιο όμορφη. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι κατενθουσιασμένοι σήμερα. Έξω χιονίζει. Μαμά, μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο χιόνι? Ναι, αλλά κάνει πολύ κρύο, γι' αυτό πρέπει να βάλετε πολύ ζεστά ρούχα. Ζήτω! Και μην ξεχάσετε τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια σας. Κάνει πολύ κρύο έξω. Η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να φορέσουν τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια τους. Έλα, Τζορτζ. Η Πέπα και ο Τζορτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζορτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζορτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζορτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Ah!
Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζορτζ. Τζορτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζορτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζορτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονάνθρωπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζορτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο χιονάνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζορτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Μπαμπά, γιατί δεν φοράς το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια σου? Δεν ξέρω που είναι. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά. Το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά γουρουνάκη τα φοράει ο χιονάνθρωπος. Άρρωστη. Η μαμά και ο μπαμπάς γουρουνάκης μόλις ετοίμασαν το πρωινό για την Πέπα και τον Τζορτζ. Έτοιμο το πρωινό! Η Πέπα έχει κόκκινες σπυράκια στο πρόσωπο. Μαμά, δεν νιώθω πολύ καλά. Πω πω, Πέπα, δεν φαίνεσαι πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, θα πάρω το γιατρό καφέ αρκούδο. Γιατρός καφέ αρκούδος, παρακαλώ. Η Πέπα δεν είναι καλά. Το πρόσωπό της γέμισε κόκκινα σπυράκια. Βάλτε την Πέπα στο κρεβάτι και έρχομαι αμέσως να τη δω. Ο γιατρός καφέ αρκούδος ήρθε να κάνει καλά την Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Πώς είσαι σήμερα? Δεν είμαι πολύ καλά. Βγάλε τη γλώσσα σου, παρακαλώ. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Η Πέπα έχει βγάλει εξάνθημα. Χρειάζομαι φάρμακα. Το εξάνθημα θα φύγει γρήγορα. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω λίγο φαρμακάκι. Ναι, γιατρέ. Δυστυχώς, η γεύση του δεν είναι πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, άνοιξε καλά. Ιαχ! Αειδιαστικό! Α, είσαι πολύ γενναίο γουρουνάκι που το ήπιες όλο. Η Πέπα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα περάσω αργότερα να δω αν είναι καλύτερα. Μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Α, βέβαια, μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Το εξάνθημα δεν είναι μεταδοτικό. Γεια σας. Γεια σας, γιατρέ καφέ αρκούδε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός καφέ αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινα σπυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός καφέ αρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία.
ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη. Ναι, ναι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφεαρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμου. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνης Κυλάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι πολύ καλά, Σούζη. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα? Μπορείτε να μου φέρετε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει. Η Πέπα φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ. Ευχαριστώ, Σούζη. Νιώθεις κάπως καλύτερα? Λιγουλάκι. Ντάνι, ρώτα τη μαμά μου αν μπορώ να φάω παγωτό. Εσύ, Ρεβέκα, θα μπορούσες να μου φέρεις λουλούδια από τον κήπο? Ο γιατρός Καφεαρκούδος είναι εδώ για να δει αν η Πέπα είναι καλύτερα. Α, ωραία. Η νοσοκόμα βλέπω είναι εδώ. Πώς πάει η ασθενής μας? Α, δεν είμαι πραγματική νοσοκόμα. Στα ψέματα το κάνω. Α, μάλιστα. Θέλεις να της ρίξω εγώ μία ματιά? Ναι, γιατρέ. Α, μπράβο. Σου έφυγαν τα σπυράκια. Έγινες εντελώς καλά. Δεν είμαι έστω και λίγο άρρωστη. Πώς αισθάνεσαι? Νομίζω ότι πρέπει να μείνω στο κρεβάτι λιγάκι ακόμα. Λέω να πάμε να παίξουμε με αυτή την μπάλα στον κήπο. Ποιος θέλει να έρθει μαζί μου? Εγώ. Κι εγώ. Είναι απίστευτο. Πλήρης ανάρρωση. Είναι ράιδα των δαδιών. Η Πέπα και ο Τζόρτζ τρώνε το αγαπημένο τους φαγητό. Σπαγκέτι. Πολύ φασαρία κάνετε. Τελείωσα! Α, τώρα θα βρούμε την ησυχία μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα δόντι. Πας βρέθηκε μέσα στο πιάτο. Πέπα, δεν πας να κοιταχτείς τον καθένα. Είναι το δόντι μου. Γιατί μου έπεσε όμως? Μη στεναχωριέσαι, Πέπα. Είναι από τα πρώτα δόντια. Αυτά τα δόντια πρέπει να πέφτουν. Θα φυτρώσει καινούριο, μαμά. Ναι, βέβαια, Πέπα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα σου κάνει επίσκεψη νεράιδα των δοντιών. Η νεράιδα των δοντιών? Ναι, η νεράιδα των δοντιών. Αν βάλεις το δόντι κάτω από το μαξιλάρι σου απόψε, θα έρθει στο σπίτι η νεράιδα. Η νεράιδα θα πάρει το δόντι και στη θέση του θα αφήσει ένα στραφτερό κέρμα. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω νεράιδα των δοντιών. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Τζόρτζ? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Γρήγορα, Τζόρτζ, ώρα για ύπνο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την νεράιδα των δοντιών. Πριν πάνε στο κρεβάτι, η Πέπα και ο Τζόρτζ βουρτσίζουν τα δόντια τους. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την νεράιδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την νεράιδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την νεράιδα των δοντιών. Πολύ αργή αυτή η νεράιδα τελικά. Η νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών? Τζόρτζ,
Ακούς τίποτα? Αχου, Τζόρτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζόρτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος. Εγώ όμως μπορώ. Εγώ θα μείνω ξύπνια και θα δω την Ρεδούλα. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε. Αλλά η Πέπα αποκοιμήθηκε. Γεια σου, Πέπα. Θες να ανταλλάξεις με αυτό το κέρμα το δόντι σου? Τι ωραίο καθαρό δόντι. Ευχαριστώ, Πέπα. Καληνύχτα. Πέπα, Τζόρτζ, ξυπνήστε. Είναι πρωί. Τι? Δεν με πήρε ο ύπνος. Ήρθε τελικά η νεράιδα. Όχι. Ας ρίξουμε μια ματιά κάτω από το μαξιλάρι. Α, κοίτα, Πέπα. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε και σου άφησε ένα κέρμα. Ζήτω! Σε πήρε ο ύπνος ή είναι η ιδέα μου? Μπορεί να με πήρε ο ύπνος λιγουλάκι. Την επόμενη φορά θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεράιδα των δοντιών. Babysitting. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα βγουν σήμερα το βράδυ. Η γιαγιά Γουρουνίτσα και ο παππούς Γουρουνάκης θα κάνουν babysitting. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γεια σας, μικρούλια μου. Γεια σας. Πέπα, Τζόρτζ, στα κρεβάτια σας γρήγορα. Καληνύχτα, μικρά μου γουρουνάκια. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Α, τι γλυκά παιδάκια. Τώρα ύπνο γρήγορα. Ναι, μαμά. Και είναι και πολύ υπάκουα. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι καλά παιδιά. Πήγαν για ύπνο αμέσως μόλις τους το είπε η μαμά Γουρουνίτσα. Εύκολο πράγμα το babysitting. Τζόρτζ, Τζόρτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές κυπουρικής. Η Κιφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Πέπα, Τζόρτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζόρτζ και εγώ δεν ιστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας? Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Α, αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή.
Παππού Γουρουνάκη, θες να παίξουμε και ένα το παιχνίδι που με πετάς στον αέρα και με πιάνεις? Εντάξει, αλλά μόνο μία φορά ο καθένας. Σαν να βάρινες εσύ λίγο. Τώρα η σειρά του Τζόρτζ. Η σειρά μου. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ο παππούς Γουρουνάκης μάλλον κουράστηκε. Το βρήκα. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παίζουμε κυνηγητό. Κυνηγάς, πιάσε μας αν μπορείς. Πιάσε μας. Θα σε πιάσω. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης γύρισαν σπίτι. Ελπίζω τα γουρουνάκια μας να κοιμούνται. Μ' ακούτε? Είναι κανείς εδώ? Τα μικρά γουρουνάκια κοιμήθηκαν. Το ίδιο και τα μεγάλα γουρουνάκια. Η ξαδέρφη μου η Χλόη. Η Πέπα και ο Τζόρτζ παίζουν στον κήπο. Σε μένα, Τζόρτζ. Την πέταξες πολύ δυνατά την μπάλα, Τζόρτζ. Ο κανόνας λέει ότι κερδίζω εγώ. Τώρα είναι η σειρά μου. Κέρδισα πάλι. Πέπα, Τζόρτζ, σήμερα θα μας κάνει επίσκεψη η ξαδέρφη σας η Χλόη. Γιουπί, η ξαδέρφη Χλόη. Τζόρτζ, η Χλόη είναι μεγάλο κορίτσι σαν εμένα, γι' αυτό μη στεναχωρηθείς αν σου πει ότι δεν σε παίζει γιατί είσαι πολύ μικρός. Είμαι σίγουρος ότι η Χλόη θα παίξει και με τους δυο σας. Ήρθε η Χλόη! Η θεία Γουρουνίτσα έφερε τη Χλόη στο σπίτι της Πέπα για να περάσει εκεί την ημέρα της. Η Χλόη είναι ξαδέρφη της Πέπα και του Τζόρτζ. Η Χλόη είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πέπα και τον Τζόρτζ. Γεια σου, Χλόη! Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Τα λέμε σε λίγο. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, να παίξουμε κυνηγητό. Στην Πέπα αρέσει να παίζει κυνηγητό. Ακόμα κυνηγητό παίζετε? Είναι για μικρά παιδιά αυτό το παιχνίδι. Ω, παίζουμε κυνηγητό επειδή αρέσει πολύ στο Τζόρτζ. Εντάξει, ας παίξουμε για τον Τζόρτζ. Παίζετε με τους κανονικούς κανόνες ή με τους μορουδίστικους? Με τους κανονικούς. Αρχίζω πρώτη. Πέπα, κυνηγάς. Πιάσε με αν μπορείς. Κυνηγάει η Πέπα. Πρέπει να πιάσει τη Χλόη και τον Τζόρτζ. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Τζόρτζ, θα σε πιάσω εύκολα. Είσαι τόσο μικρός. Δεν είναι δίκαιο. Βοηθάς ο Τζόρτζ. Ναι, γιατί είναι μικρούλης. Θέλεις να σε βοηθήσω? Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι μεγάλο κορίτσι σαν εσένα. Εμπρός λοιπόν, Πέπα. Έλα να μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Είναι χαζό αυτό το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ξέρω ένα πολύ καλό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Λέγεται Πονηρία Λεπού. Πονηρία Λεπού. Θέλω να παίξω Πονηρία Λεπού. Τι είναι? Ο ένας κάνει την αλεπού και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την αλεπού. Η Πέπα κάνει την πονηρή αλεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζόρτζ, σε είδα κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Κουνήθηκες πιο νωρίς, δεν ήμουν έτοιμη. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κουνηθώ όποτε θέλω. Σωστά, Τζόρτζ? Τώρα είναι η σειρά της Χλόης να κάνει την πονηρή αλεπού. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πρέπει να μείνουν εντελώς ακίνητοι. Πέπα, σε είδα. Κουνήθηκες, πήγαινε πίσω. Δεν είναι δίκαιο. Κοιτούσες πολύ ώρα. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κοιτάζω όσο θέλω. Πήγαινε στην αρχή. Ο Τζόρτζ είναι ο νικητής. Να παίξουμε κανένα άλλο παιχνίδι? Ναι, αρκεί να είναι για μεγάλα παιδιά. Το βρήκα! Να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι. Κάνει και για μεγάλους. Τζόρτζ, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα? Το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα είναι να χοροπηδάει μέσα σε νερόλακους. Τζόρτζ, αν θες να πηδάς μέσα σε νερόλακους, πρέπει να φοράς τις μπότες σου. Έφερα ένα ζευγάρι μπότες και για σένα, Χλόη. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη για να πηδάω σε νερόλακους.
Α, κι εγώ το ίδιο. Ο Τζορτζ λατρεύει να πηδάει μέσα στους νερόλακους. Μεταξύ μας, και της Πέπα θα της άρεσε να πηδήσει μέσα στο νερόλακο, αλλά θέλει να κάνει τη μεγάλη. Σαν ακούω χοροπηδητά σε νερόλακους. Στη μαμά και τον μπαμπά γουρουνάκι αρέσει να πηδούν μέσα στους νερόλακους. Φαίνεται να έχει πλάκα. Ναι, πάρα πολύ. Μπορεί οι κανόνες του παιχνιδιού να επιτρέπουν σε μεγάλα κορίτσια να πηδούν σε νερόλακους. Ναι, ωραίος κανόνας αυτός. Έλα, πάμε κόντρα. Ζήτω. Στην Πέπα και στη Χλόη αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Ακόμα και στα μεγάλα κορίτσια. Το κάστρο των ανέμων. Σήμερα η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν εκδρομή. Πέπα, Τζορτζ, σήμερα θα πάμε στο κάστρο των ανέμων. Τι είναι το κάστρο των ανέμων, μπαμπά? Ένα κάστρο σε ένα πολύ ψηλό λόφο. Του Τζορτζ του αρέσουν τα κάστρα. Το κάστρο των ανέμων ακούγεται κάπως βαρετό για τα αγόρια. Όχι, Πέπα, θα το λατρέψεις. Έχει υπέροχη θέα από την κορυφή του κάστρου των ανέμων. Μπορείς να δεις το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Wow, πάμε! Εγώ θα διαβάζω το χάρτη και η μαμά γουρουνίτσα θα οδηγεί. Είσαι σίγουρος? Όποτε διαβάζεις εσύ το χάρτη, πάντα χανόμαστε και μετά είσαι κακόκεφο. Δεν πρόκειται να χαθούμε και δεν θα είμαι κακόκεφος. Κάστρο των ανέμων, σου ερχόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αρκετό. Oh. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, αμέ. Έλα να παίξουμε μπαντέματα. Εντάξει, αρχίζω πρώτος. Ο παπάς γουρουνάκης πρέπει να κοιτάξει κρυφά κάτι και οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και αυτό το κάτι είναι κόκκινο. Ναι, το φόρεμά μου είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι το φόρεμά σου. Το αυτοκίνητο! Ακριβώς, το κόκκινο αυτοκίνητό μας. Η σειρά μου! Έχω βάλει κάτι στο μάτι και είναι γαλάζιο. Η γαλάζια μπλούζα του Τζορτζ. Όχι. Είναι κάτι μέσα στο αυτοκίνητο? Όχι, να σου πω. Ναι. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Κέρδισα! Μπαμπά γουρουνάκι, μήπως ξέρεις που είμαστε? Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Μόνο που αυτός ο δρόμος δεν μοιάζει καθόλου με το δρόμο στο χάρτη. Ω, μπαμπά γουρουνάκι, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Και πώς πάνε στο κάστρο των ανέμων από εδώ? Δώσ' μου μια στιγμούλα. Το βρήκα. Να πάρουμε τη γιαγιά και τον παππού. Δεν χρειάζεται να πάρεις τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ θα μας πάω στο κάστρο, ακόμα και αν μου πάρει μια μέρα. Σήμερα πρέπει να φτάσουμε. Εμπρός! Εδώ ο παππούς γουρουνάκης! Παππού γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος! Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό? Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκινητάκι. Έλα, αυτοκινητάκι, θα τα καταφέρεις. Ζήτω! Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο κάστρο των ανέμων. Wow, είναι πολύ ψηλό. Ας μπούμε μέσα. Η θέα από την κορυφή είναι φανταστική. Wow. Κοιτάξτε τη θέα. Μαμά, αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Ναι, αυτό είναι. Είναι τόσο μακριά. Ας κοιτάξουμε μέσα από το τηλεσκόπιο. Να δω πρώτη, παρακαλώ. Ναι, αλλά μετά από σένα έχει σειρά ο Τζορτζ. Wow. Το τηλεσκόπιο τα κάνει όλα να φαίνονται μεγαλύτερα. Βλέπω τη γιαγιά και το παππού γουρουνάκι. Κοίτα, Τζορτζ. Γιαγιά Ρουνίτσα, παππούς Ρουνάκης. Ο Τζορτζ κουνάει το χέρι στη γιαγιά και τον παππού. Χαζούλη, Τζορτζ. Η γιαγιά και ο παππούς είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούν να δουν το χέρι σου. Το βρήκα. Να τους τηλεφωνήσουμε.
Υβρός! Παππού Γουρουνάκη, σας βλέπουμε από το κάστρο των ανέμων. Κουνήστε το χέρι. Η γιαγιά και ο παππούς μας χαιρετάνε. Λατρεύω το κάστρο των ανέμων. Κυνήγι θησαυρού. Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ετοιμάζουν κυνήγι θησαυρού για την Πέπα και τον Τζόρτζ. Η γιαγιά Γουρουνίτσα σχεδιάζει το χάρτη του θησαυρού. Ο παππούς Γουρουνάκης θάβει το θησαυρό σε ένα μυστικό σημείο στον κήπο. Παππού Γουρουνάκη, τελείωσες. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έρχονται όπου να είναι. Όχι πανικός, γιαγιά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και η οικογένειά της είναι εδώ. Γρήγορα, παππού Γουρουνάκη, είναι εδώ. Σχεδόν τελείωσα. Μόλις πρόλαβε να τελειώσει ο παππούς Γουρουνάκης. Γιαγιά Γουρουνίτσα, ήρθαμε. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Γεια σας, μικρούλια μου. Παππού Γουρουνάκη. Παππού Γουρουνάκη. Γεια και χαρά σας, λεβέντες. Πέπα, Τζόρτζ, θα βγούμε για κυνήγι θησαυρού. Κάπου μέσα στο κήπο είναι θαμμένος ένας θησαυρός. Ωαου, θησαυρός. Πού είναι? Πρέπει να ψάξετε να τον βρείτε. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ. Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις? Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά Γουρουνάκη, τι βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω. Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι, να το μπουκάλι. Μπράβο σου, Πέπα. Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Μα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν ρίχνεις καλύτερα μια ματιά στο χάρτη? Κοίτα, Πέπα, υπάρχουν δύο μηλιές πάνω στο χάρτη. Έχει μια μηλιά εδώ και εδώ έχει μια μηλιά. Άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Πω πω, δεν φαίνεται να έχει κάτι εδώ μέσα. Ω, σταθείτε, κι όμως κάτι είναι εδώ. Wow, θησαυρός! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχω το κλειδί για να το ανοίξω. Δεν το πιστεύω. Χρυσά κέρματα. Πρέπει να αξίζουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι χρυσά κέρματα, είναι σοκολατένια κέρματα. Και υπάρχει από ένα σοκολατένιο κέρμα για όλους. Ζήτω! Η Πέπα και ο Τζος λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Όλοι λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Γιαγιά, παππού, είναι το καλύτερο κυνήγι θησαυρού στον κόσμο. Το καινούριο αυτοκίνητο. <Σ
Σήμερα η Πέπα και η οικογένειά της πανεβόρτα με το κόκκινο αυτοκίνητό τους. Να κατεβάσουμε την οροφή. Ναι, μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν το αυτοκίνητό τους. Είστε όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι! Τότε φύγαμε! Λατρεύω το αυτοκίνητό μας. Κι αυτό λατρεύει εμάς, νομίζω. Σωστά. Ω, το αυτοκίνητο βγάζει πολύ περίεργους ήχους. Τι έπαθε, μπαμπά? Δεν ξέρω. Να πάμε στο συνεργείο του παππού Σκυλάκη. Μπορεί να το φτιάξει. Πολύ καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Ο παππούς Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλός στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Μπαμπά Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππού Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έξυπνο αυτοκίνητο. Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι, νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Λοιπόν, με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή? Όπα, τι έκανα? Αχα, αυτό το κουμπί πρέπει να είναι. Το καινούριο αυτοκίνητο πιτσίλησε τον μπαμπά Γουρουνάκη. Χαζολί μπαμπά, δεν είναι αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί. Όπα, δεν είναι αυτό. Αυτό το κουμπί. Βοήθεια! Ο μπαμπάς ξέχασε με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή. Αυτό το αμάξι δεν με συμπαθεί καθόλου. Ας δοκιμάσουμε το κόκκινο. Ζήτω! Μόνο που σταμάτησε να βρέχει. Μπορούμε να ανοίξουμε πάλι την οροφή? Ναι, αλλά ποιο κουμπί ήταν? Το κόκκινο! Ζήτω! Ο παππούς Σκυλάκης έφτιαξε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ζήτω! Ευχαριστώ, παππούς Σκυλάκη. Κράτα τα ρέστα. Ευχαριστώ, παπά Γουρουνάκη. Αντίο! 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 Γεια σας! Α, τι καλά που πήραμε πίσω το αυτοκίνητό μας. Μου αρέσει και το καινούριο, αλλά το παλιό μας μ' αρέσει πιο πολύ. Εγώ νομίζω ότι και εμείς το αρέσουμε. Σωστά. Τηγανίτες. Είναι ώρα για τσάι. Και η μαμά Γουρουνίτσα έχει μια έκπληξη για όλους. Σήμερα λέω να φτιάξουμε ωραίες τηγανίτες. Τηγανίτες υπέροχα! Λατρεύω τις τηγανίτες! Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικός στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου.
είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι, θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, θα ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζόρτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει τη τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζόρτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζόρτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιράπι, παρακαλώ. Υπέροχη. Αυτή η τηγανίτα είναι για τη μαμά Γουρουνίτσα. Ζήτω! Πάλι δεν την πέταξες ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η επόμενη τηγανίτα είναι δική σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Ευκαιρία να μας δείξεις πώς πετάς τις τηγανίτες. Υπέροχη. Λοιπόν, κοιτάζετε όλοι. Το μυστικό στην καλή τηγανίτα είναι το πέταγμα στον αέρα. Ένα, δύο, τρία, χωπά! Χαζούλη, μπαμπά. Μάλλον την πέταξα υπερβολικά ψηλά. Τι κρίμα. Ήταν η τελευταία τηγανίτα. Δεν πειράζει, θα την κατεβάσω. Πόπο, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να φτάσει την τηγανίτα του. Μην ανησυχείς, μπαμπά Γουρουνάκη, ξέρω πως θα την κατεβάσουμε. Πάμε πάνω, παιδιά. Από εδώ. Τι σκοπεύει να κάνει η μαμά Γουρουνίτσα? Με το τρία θα αρχίσουμε όλοι να πηδάμε πάνω κάτω. Ένα, δύο, τρία, πάμε! Μα τι κάνω τέλος πάντων? Τα κατάφεραν. Τώρα ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχει τη τηγανίτα του. Μπαμπά, έχεις μια τηγανίτα στο κεφάλι σου. Να σου βάλω σιρόπι, μπαμπά Γουρουνάκη. Ναι, παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία, χώπα! Υπέροχη. Χαζούλη, μπαμπά. Τα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Σήμερα η μαμά Γουρουνίτσα έχει τα γενέθλιά της. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφερε το πρωινό της μαμάς Γουρουνίτσα στο κρεβάτι. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έφτιαξαν μια κάρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Χρόνια πολλά, μαμά! Τι υπέροχη έκπληξη για τα γενεθλιά μου. Σε περιμένουν και άλλες εκπλήξεις. Φάε το πρωινό σου τώρα, με την ησυχία σου. Νόστιμο. Γρήγορα, έχουμε να κάνουμε πολλές ετοιμασίες. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε μια τούρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Μένει μόνο να βάλουμε πάνω τα κεράκια. Ένα, δύο. Έρχομαι. Η μαμά Γουρουνίτσα τελείωσε κιόλας το πρωινό της. Έρχεται η μαμά. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ποιος είναι? Η μαμά είμαι. Μπορώ να μπω?
Όχι, όχι. Μήπως μου κρύβετε κάποιο μυστικό εσείς? Όχι, τίποτα δεν σου κρύβουμε, αλλά δεν μπορείς να μπεις. Κατάλαβα. Μαμά Γουρουνίτσα, δεν πας να χαλαρώσεις στο καθιστικό? Καλή ιδέα ακούγεται. Αφού έχεις γενέθλια. Εντάξει, Πέπα, νομίζω ότι ξέρω που είναι το καθιστικό. Να, ένα ωραίο περιοδικό. Ευχαριστώ, Πέπα. Να σου βάλω και καλή μουσικούλα. Ευχαριστώ, Πέπα. Χρειαζόμαστε τον ίδιο αριθμό κεριών με την ηλικία της μαμάς. 1, 2, 3. Πόπο, δεν φτάνουν τα κεριά που έχουμε. Μπαμπά, πόσο χρονών είναι η μαμά? Έλα να σου πω στο αυτή. Wow, είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τα 3 κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά. Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα είναι τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. 1, 2, 3. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, ανοίξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Είσαι πανέμορφη, μαμά. Όμως πρέπει να το φορέσεις στο κατάλληλο μέρος. Τι είναι αυτά? 2 εισιτήρια για το θέατρο. Απόψε. Ευχαριστώ. Της μαμάς Γουρουνίτσας της αρέσει πολύ το θέατρο. Και η γιαγιά Γουρουνίτσα και εγώ θα κρατήσουμε τα μικρούλια μας. Γιουπί! Τι σούπερ γενέθλια. Είμαι η πιο τυχερή μαμά σε όλο τον κόσμο. Και η πιο όμορφη. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι κατενθουσιασμένοι σήμερα. Έξω χιονίζει. Μαμά, μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο χιόνι? Ναι, αλλά κάνει πολύ κρύο, γι' αυτό πρέπει να βάλετε πολύ ζεστά ρούχα. Ζήτω! Και μην ξεχάσετε τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια σας. Κάνει πολύ κρύο έξω. Η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να φορέσουν τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια τους. Έλα, Τζορτζ. Η Πέπα και ο Τζορτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζορτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα.
Η Πέπα και ο Τζορτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζορτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζορτζ. Τζορτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζορτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζορτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονάνθρωπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζορτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο χιονάνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζορτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Μπαμπά, γιατί δεν φοράς το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια σου? Δεν ξέρω που είναι. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά. Το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά γουρουνάκη τα φοράει ο χιονάνθρωπος. Άρρωστη. Η μαμά και ο μπαμπάς γουρουνάκης μόλις ετοίμασαν το πρωινό για την Πέπα και τον Τζορτζ. Έτοιμο το πρωινό! Η Πέπα έχει κόκκινες σπυράκια στο πρόσωπο. Μαμά, δεν νιώθω πολύ καλά. Πω πω, Πέπα, δεν φαίνεσαι πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, θα πάρω το γιατρό καφέ αργούδο. Γιατρός καφέ αρκούδος, παρακαλώ. Η Πέπα δεν είναι καλά. Το πρόσωπό της γέμισε κόκκινα σπυράκια. Βάλτε την Πέπα στο κρεβάτι και έρχομαι αμέσως να τη δω. Ο γιατρός καφέ αρκούδος ήρθε να κάνει καλά την Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Πώς είσαι σήμερα? Δεν είμαι πολύ καλά. Βγάλε τη γλώσσα σου, παρακαλώ. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Η Πέπα έχει βγάλει εξάνθημα. Χρειάζομαι φάρμακα. Το εξάνθημα θα φύγει γρήγορα. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω λίγο φαρμακάκι. Ναι, γιατρέ. Δυστυχώς, η γεύση του δεν είναι πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, άνοιξε καλά. Ιαχ, αειδιαστικό. Α, είσαι πολύ γενναίο γουρουνάκι που το ήπιες όλο. Η Πέπα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα περάσω αργότερα να δω αν είναι καλύτερα. Μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Α, βέβαια, μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Το εξάνθημα δεν είναι μεταδοτικό. Γεια σας. Γεια σας, γιατρέ καφέ αρκούδε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός καφέ αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Oh, μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας.
Ναι. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Ναι. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινες πυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφεαρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη? Ναι, ναι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφεαρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμας. Η Σούζη προβατεί να ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνης Κυλάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι πολύ καλά, Σούζη. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα? Μπορείτε να μου φέρετε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει. Η Πέπα φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ. Ευχαριστώ, Σούζη. Νιώθεις κάπως καλύτερα? Λιγουλάκι. Ντάνι, ρώτα τη μαμά μου αν μπορώ να φάω παγωτό. Εσύ, Ρεβέκα, θα μπορούσες να μου φέρεις λουλούδια από τον κήπο? Ο γιατρός Καφεαρκούδος είναι εδώ για να δει αν η Πέπα είναι καλύτερα. Α, ωραία. Η νοσοκόμα, βλέπω, είναι εδώ. Πώς πάει η ασθενής μας? Α, δεν είμαι πραγματική νοσοκόμα. Στα ψέματα το κάνω. Α, μάλιστα. Θέλεις να της ρίξω εγώ μία ματιά? Ναι, γιατρέ. Α, μπράβο. Σου έφυγαν τα σπυράκια. Έγινες εντελώς καλά. Δεν είμαι έστω και λίγο άρρωστη. Πώς αισθάνεσαι? Νομίζω ότι πρέπει να μείνω στο κρεβάτι λιγάκι ακόμα. Λέω να πάμε να παίξουμε με αυτή την μπάλα στον κήπο. Ποιος θέλει να έρθει μαζί μου? Εγώ. Κι εγώ. Είναι απίστευτο. Πλήρης ανάρρωση. Είναι ράιδα των δαδιών. Η Πέπα και ο Τζόρτζ τρώνε το αγαπημένο τους φαγητό. Σπαγκέτι. Πολύ φασαρία κάνετε. Τελείωσα. Τώρα θα βρούμε την ησυχία μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα δόντι. Πας βρέθηκε μέσα στο πιάτο. Πέπα, δεν πας να κοιταχτείς τον καθένα. Είναι το δόντι μου. Γιατί μου έπεσε όμως? Μη στεναχωριέσαι, Πέπα. Είναι από τα πρώτα δόντια. Αυτά τα δόντια πρέπει να πέφτουν. Θα φυτρώσει καινούριο, μαμά. Ναι, βέβαια, Πέπα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα σου κάνει επίσκεψη η νεράιδα των δοντιών. Η νεράιδα των δοντιών? Ναι, η νεράιδα των δοντιών. Αν βάλεις το δόντι κάτω από το μαξιλάρι σου απόψε, θα έρθει στο σπίτι η νεράιδα. Η νεράιδα θα πάρει το δόντι και στη θέση του θα αφήσει ένα στραφτερό κέρμα. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω νεράιδα των δοντιών. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Τζόρτζ? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Γρήγορα, Τζόρτζ, ώρα για ύπνο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την νεράιδα των δοντιών. Πριν πάνε στο κρεβάτι, η Πέπα και ο Τζόρτζ βουρτσίζουν τα δόντια τους. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την νεράιδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την νεράιδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την νεράιδα των δοντιών.
αργεί αυτή η νεράιδα τελικά. Η νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών? Τζορτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζορτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζορτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Τζορτζ δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος. Εγώ όμως μπορώ. Εγώ θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεραϊδούλα. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε. Αλλά η Πέπα αποκοιμήθηκε. Γεια σου, Πέπα. Θες να ανταλλάξεις με αυτό το κέρμα το δόντι σου? Τι ωραίο καθαρό δόντι. Ευχαριστώ, Πέπα. Καληνύχτα. Πέπα, Τζορτζ, ξυπνήστε. Είναι πρωί. Τι? Δεν με πήρε ο ύπνος. Ήρθε τελικά η νεράιδα. Όχι. Ας ρίξουμε μια ματιά κάτω από το μαξιλάρι. Α, κοίτα, Πέπα. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε και σου άφησε ένα κέρμα. Ζήτω! Σε πήρε ο ύπνος ή είναι η ιδέα μου? Μπορεί να με πήρε ο ύπνος λιγουλάκι. Την επόμενη φορά θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεράιδα των δοντιών. Babysitting. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα βγουν σήμερα το βράδυ. Η γιαγιά Γουρουνίτσα και ο παππούς Γουρουνάκης θα κάνουν babysitting. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γεια σας, μικρούλια μου. Γεια σας. Πέπα, Τζορτζ, στα κρεβάτια σας γρήγορα. Καληνύχτα, μικρά μου γουρουνάκια. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Α, τι γλυκά παιδάκια. Τώρα ύπνο γρήγορα. Ναι, μαμά. Και είναι και πολύ υπάκουα. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι καλά, παιδιά. Πήγαν για ύπνο αμέσως μόλις τους το είπε η μαμά Γουρουνίτσα. Εύκολο πράγμα το babysitting. Τζορτζ, Τζορτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζορτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζορτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα. Λατρεύω τις εκπομπές Κυπουρικής. Η Κιφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακαθόδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Πέπα, Τζορτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζορτζ και εγώ δεν ιστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας? Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω!
Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Α, αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Παππού Γουρουνάκη, θες να παίξουμε και ένα το παιχνίδι που με πετάς στον αέρα και με πιάνεις? Εντάξει, αλλά μόνο μία φορά ο καθένας. Σαν να βάρινες εσύ λίγο. Τώρα η σειρά του Τζορτζ. Η σειρά μου. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ο παππούς Γουρουνάκης μάλλον κουράστηκε. Το βρήκα. Γιαγιά Γουρουνίτσα, πες με κυνηγητό. Κυνηγάς, πιάσε μας αν μπορείς. Πιάσε μας. Θα σε πιάσω. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης γύρισαν σπίτι. Ελπίζω τα γουρουνάκια μας να κοιμούνται. Μ' ακούτε? Είναι κανείς εδώ? Τα μικρά γουρουνάκια κοιμήθηκαν. Το ίδιο και τα μεγάλα γουρουνάκια. Η ξαδέρφη μου η Χλόη. Η Πέπα και ο Τζορτζ παίζουν στον κήπο. Σε μένα, Τζορτζ. Την πέταξες πολύ δυνατά την μπάλα, Τζορτζ. Ο κανόνας λέει ότι κερδίζω εγώ. Τώρα είναι η σειρά μου. Κέρδισα πάλι. Πέπα, Τζορτζ, σήμερα θα μας κάνει επίσκεψη η ξαδέρφη σας η Χλόη. Γιουπί, η ξαδέρφη Χλόη. Τζορτζ, η Χλόη είναι μεγάλο κορίτσι σαν εμένα. Γι' αυτό μη στεναχωρηθείς αν σου πει ότι δεν σε παίζει γιατί είσαι πολύ μικρός. Είμαι σίγουρος ότι η Χλόη θα παίξει και με τους δυο σας. Ήρθε η Χλόη! Η θεία Γουρουνίτσα έφερε τη Χλόη στο σπίτι της Πέπα για να περάσει εκεί την ημέρα της. Η Χλόη είναι ξαδέρφη της Πέπα και του Τζορτζ. Η Χλόη είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πέπα και τον Τζορτζ. Γεια σου, Χλόη! Γεια σου, Πέπα! Γεια σου, Τζορτζ! Τα λέμε σε λίγο. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, να παίξουμε κυνηγητό. Στην Πέπα αρέσει να παίζει κυνηγητό. Ακόμα κυνηγητό παίζεται. Είναι για μικρά παιδιά αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε κυνηγητό επειδή αρέσει πολύ στο Τζορτζ. Εντάξει, ας παίξουμε για τον Τζορτζ. Παίζετε με τους κανονικούς κανόνες ή με τους μορουδίστικους? Με τους κανονικούς. Αρχίζω πρώτη. Πέπα, κυνηγάς. Πιάσε με αν μπορείς. Κυνηγάει η Πέπα. Πρέπει να πιάσει τη Χλόη και τον Τζορτζ. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Τζορτζ, θα σε πιάσω εύκολα. Είσαι τόσο μικρός. Δεν είναι δίκαιο. Βοηθάς ο Τζορτζ. Ναι, γιατί είναι μικρούλης. Θέλεις να σε βοηθήσω? Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι μεγάλο κορίτσι σαν εσένα. Εμπρός λοιπόν, Πέπα. Έλα να μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Είναι χαζό αυτό το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ξέρω ένα πολύ καλό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Λέγεται Πονηρή Αλεπού. Πονηρή Αλεπού. Θέλω να παίξω Πονηρή Αλεπού. Τι είναι? Ο ένας κάνει την Αλεπού και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την Αλεπού. Η Πέπα κάνει την Πονηρή Αλεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζορτζ, σε είδε κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Κουνήθηκες πιο νωρίς. Δεν ήμουν έτοιμη. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κουνηθώ όποτε θέλω. Σωστά, Τζορτζ? Τώρα είναι η σειρά της Χλόης να κάνει την Πονηρή Αλεπού. Η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να μείνουν εντελώς ακίνητοι. Πέπα, σε είδα. Κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Δεν είναι δίκαιο. Κοιτούσες πολύ ώρα. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κοιτάζω όσο θέλω. Πήγαινε στην αρχή. Ο Τζορτζ είναι ο νικητής. Να παίξουμε κανένα άλλο παιχνίδι? Ναι, αρκεί να είναι για μεγάλα παιδιά. Το βρήκα! Να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι. Κάνει και για μεγάλους. Τζορτζ, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα?
Το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα είναι να χοροπηδάει μέσα σε νερόλακους. Τζορτζ, αν θες να πηδάς μέσα σε νερόλακους, πρέπει να φοράς τις μπότες σου. Έφερα ένα ζευγάρι μπότες και για σένα, Χλόι. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη για να πηδάω σε νερόλακους. Ω, κι εγώ το ίδιο. Ο Τζορτζ λατρεύει να πηδάει μέσα στους νερόλακους. Μεταξύ μας, και της Πέπα θα της άρεσε να πηδήσει μέσα στο νερόλακο, αλλά θέλει να κάνει τη μεγάλη. Σαν ακούω χοροπηδητά σε νερόλακους. Στη μαμά και τον μπαμπά Γουρουνάκη αρέσει να πηδούν μέσα στους νερόλακους. Φαίνεται να έχει πλάκα. Ναι, πάρα πολύ. Μπορεί οι κανόνες του παιχνιδιού να επιτρέπουν σε μεγάλα κορίτσια να πηδούν σε νερόλακους. Ναι, ωραίος κανόνας αυτός. Έλα, πάμε κόντρα. Ζήτω. Στην Πέπα και στη Χλόη αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Ακόμα και στα μεγάλα κορίτσια. Το κάστρο των ανέμων. Σήμερα η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν εκδρομή. Πέπα, Τζορτζ, σήμερα θα πάμε στο κάστρο των ανέμων. Τι είναι το κάστρο των ανέμων, μπαμπά? Ένα κάστρο σε ένα πολύ ψηλό λόφο. Του Τζορτζ του αρέσουν τα κάστρα. Το κάστρο των ανέμων ακούγεται κάπως βαρετό για τα αγόρια. Όχι, Πέπα, θα το λατρέψεις. Έχει υπέροχη θέα από την κορυφή του κάστρου των ανέμων. Μπορείς να δεις το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Wow, πάμε! Εγώ θα διαβάζω το χάρτη και η μαμά Γουρουνίτσα θα οδηγεί. Είσαι σίγουρος? Όποτε διαβάζεις εσύ το χάρτη, πάντα χανόμαστε και μετά είσαι κακόκεφος. Δεν πρόκειται να χαθούμε και δεν θα είμαι κακόκεφος. Κάστρο των ανέμων, σου ερχόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αρκετό. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, αμέ. Έλα να παίξουμε μπαντέματα. Εντάξει, αρχίζω πρώτος. Ο παπάς Γουρουνάκης πρέπει να κοιτάξει κρυφά κάτι και οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και αυτό το κάτι είναι κόκκινο. Ναι, το φόρεμά μου είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι το φόρεμά σου. Το αυτοκίνητο. Ακριβώς, το κόκκινο αυτοκίνητό μας. Η σειρά μου. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και είναι γαλάζιο. Η γαλάζια μπλούζα του Τζορτζ. Όχι. Είναι κάτι μέσα στο αυτοκίνητο? Όχι, να σου πω. Ναι. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Κέρδισα! Μπαμπά Γουρουνάκη, μήπως ξέρεις που είμαστε? Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Μόνο που αυτός ο δρόμος δεν μοιάζει καθόλου με τον δρόμο στο χάρτη. Ο μπαμπά Γουρουνάκη, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Και πώς πάνε στο κάστρο των ανέμων από εδώ? Δώσ' μου μια στιγμούλα. Το βρήκα. Να πάρουμε τη γιαγιά και τον παππού. Δεν χρειάζεται να πάρεις τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ θα μας πάω στο κάστρο, ακόμα και αν μου πάρει μια μέρα. Σήμερα πρέπει να φτάσουμε. Εμπρός! Εδώ παππούς Γουρουνάκης! Παππού Γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς Γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος! Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό? Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκινητάκι. Έλα, αυτοκινητάκι, θα τα καταφέρεις. Ζήτω! Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο κάστρο των ανέμων. Wow, είναι πολύ ψηλό. Ας μπούμε μέσα. Η θέα από την κορυφή είναι φανταστική. Wow. Κοιτάξτε τη θέα. Μαμά, αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Ναι, αυτό είναι. Είναι τόσο μακριά. Ας κοιτάξουμε μέσα από το τηλεσκόπιο. Να δω πρώτη, παρακαλώ. Ναι, αλλά μετά από σένα έχει σειρά ο Τζορτζ. Wow. Το τηλεσκόπιο τα κάνει όλα να φαίνονται μεγαλύτερα. Βλέπω τη γιαγιά και το παππού Γουρουνάκη. Κοίτα, Τζορτζ.
Γιαγιά Ρουνίτσα, παππούς Ρουνάκης. Ο Τζόρτζ κουνάει το χέρι στη γιαγιά και τον παππού. Χαζούλη, Τζόρτζ. Η γιαγιά και ο παππούς είναι πολύ μακριά, δεν μπορούν να δουν το χέρι σου. Το βρήκα. Να τους τηλεφωνήσουμε. Εμπρός! Παππού Γουρουνάκη, σας βλέπουμε από το κάστρο των ανέμων. Κουνήστε το χέρι. Η γιαγιά και ο παππούς μας χαιρετάνε. Λατρεύω το κάστρο των ανέμων. Κυνήγι θησαυρού. Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ετοιμάζουν κυνήγι θησαυρού για την Πέπα και τον Τζόρτζ. Η γιαγιά Γουρουνίτσα σχεδιάζει το χάρτη του θησαυρού. Ο παππούς Γουρουνάκης θάβει το θησαυρό σε ένα μυστικό σημείο στον κήπο. Παππού Γουρουνάκη, τελείωσες. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έρχονται όπου να είναι. Όχι πανικός, γιαγιά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και η οικογένειά της είναι εδώ. Γρήγορα, παππού Γουρουνάκη, είναι εδώ. Σχεδόν τελείωσα. Μόλις πρόλαβε να τελειώσει ο παππούς Γουρουνάκης. Γιαγιά Γουρουνίτσα, ήρθαμε. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Γεια σας, μικρούλια μου. Παππού Γουρουνάκη. Παππού Γουρουνάκη. Γεια και χαρά σας, λεβέντες. Πέπα, Τζόρτζ, θα βγούμε για κυνήγι θησαυρού. Κάπου μέσα στο κήπο είναι θαμμένος ένας θησαυρός. Ουάου, θησαυρός. Πού είναι? Πρέπει να ψάξετε να τον βρείτε. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ! Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις. Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά Γουρουνάκη, τι βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω. Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι! Να το μπουκάλι! Μπράβο σου, Πέπα! Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Μα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν ρίχνεις καλύτερα μια ματιά στο χάρτη? Κοίτα, Πέπα, υπάρχουν δύο μιλιές πάνω στο χάρτη. Έχει μια μιλιά εδώ και εδώ έχει μια μιλιά. Άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Πω, δεν φαίνεται να έχει κάτι εδώ μέσα. Ω, σταθείτε, κι όμως κάτι είναι εδώ. Ωαου, θησαυρός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχω το κλειδί για να το ανοίξω. Δεν το πιστεύω. Χρυσά κέρματα. Πρέπει να αξίζουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι χρυσά κέρματα, είναι σοκολατένια κέρματα. Και υπάρχει από ένα σοκολατένιο κέρμα για όλους. Ζήτω!
Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Όλοι λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Γιαγιά, παππού, είναι το καλύτερο κυνήγι θησαυρού στον κόσμο. Το καινούριο αυτοκίνητο. Σήμερα η Πέπα και η οικογένειά της πανεβόρτα με το κόκκινο αυτοκίνητό τους. Να κατεβάσουμε την οροφή. Ναι, μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν το αυτοκίνητό τους. Είστε όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι. Τότε φύγαμε. Κι αυτό λατρεύει εμάς, νομίζω. Σωστά. Ω, το αυτοκίνητο βγάζει πολύ περίεργους ήχους. Τι έπαθε, μπαμπά? Δεν ξέρω. Να πάμε στο συνεργείο του παππού Σκυλάκη. Μπορεί να το φτιάξει. Πολύ καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Ο παππούς Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλός στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Παπα, Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππούς Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έξυπνο αυτοκίνητο. Wow. Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Λατρεύω αυτό το αυτοκίνητο. Γίνεται να το κρατήσουμε? Όχι, δεν γίνεται, Πέπα. Το δανειστήκαμε για σήμερα μόνο. Όχι, νομίζω ότι θα βρέξει. Ναι, θα σηκώσω την οροφή. Λοιπόν, με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή? Όπα, τι έκανα? Αχα, αυτό το κουμπί πρέπει να είναι. Το καινούριο αυτοκίνητο πιτσίλησε τον μπαμπά Γουρουνάκη. Χαζούλη, μπαμπά, δεν είναι αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί. Όπα, δεν είναι αυτό. Αυτό το κουμπί. Βοήθεια! Ο μπαμπάς ξέχασε με ποιο κουμπί κλείνει η οροφή. Αυτό το αμάξι δεν με συμπαθεί καθόλου. Ας δοκιμάσουμε το κόκκινο. Ζήτω! Μόνο που σταμάτησε να βρέχει. Μπορούμε να ανοίξουμε πάλι την οροφή? Ναι, αλλά ποιο κουμπί ήταν? Το κόκκινο! Ζήτω! Ο παππούς Σκυλάκης έφτιαξε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Ζήτω! Ευχαριστώ, παππούς Σκυλάκη, κράτα τα ρέστα. Ευχαριστώ, παπά Γουρουνάκη. Αντίο! 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 Γεια σας! Α, τι καλά που πήραμε πίσω το αυτοκίνητό μας. Μου αρέσει και το καινούριο, αλλά το παλιό μας μ' αρέσει πιο πολύ. Εγώ νομίζω ότι και εμείς το αρέσουμε. Σωστά. Τηγανίτες. Είναι ώρα για τσάι. Και η μαμά Γουρουνίτσα έχει μια έκπληξη για όλους.
Σήμερα λέω να φτιάξουμε ωραίες τηγανίτες. Τηγανίτες υπέροχα! Λατρεύω τις τηγανίτες! Όλοι λατρεύουν τις τηγανίτες. Εγώ είμαι ειδικό στο να γυρίζω τις τηγανίτες. Άστο σε μένα. Είσαι σίγουρος, μπαμπά Γουρουνάκη? Την τελευταία φορά θύμωσες όταν η τηγανίτα σου έπεσε στο πάτωμα. Δεν θύμωσα καθόλου. Είχε πρόβλημα το τηγάνι μας. Μαμά, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ετοιμάσεις τις τηγανίτες? Ναι, θα με βοηθήσετε να κάνω το χυλό. Πρώτα, βάζω λίγο αλεύρι στο μπολ. Τώρα προσθέτω ένα αυγό. Τώρα το γάλα. Και τα ανακατεύω όλα μαζί. Μαμά, θα ανακατέψω κι εγώ. Ναι, φυσικά, Πέπα. Στην Πέπα αρέσει πολύ να ανακατεύει. Ο Τζόρτζ θέλει να ανακατέψει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ, κοίτα εμένα. Εντάξει, φτάνει το ανακάτεμα. Καθίστε στο τραπέζι όσο εγώ θα φτιάχνω τις τηγανίτες. Η μαμά Γουρουνίτσα τώρα θα αναποδογυρίσει την τηγανίτα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά. Θα μας δείξεις εσύ πώς την πετάς όταν έρθει η σειρά σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτή η πρώτη τηγανίτα είναι για τον Τζόρτζ. Η μαμά Γουρουνίτσα βάζει λίγο σιρόπι στην τηγανίτα του Τζόρτζ. Υπέροχο! Αυτή η τηγανίτα είναι για την Πέπα. Ζήτω! Μπορούσες να την πετάξεις πιο ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Θα μου δείξεις τι εννοείς όταν θα αναποδογυρίσεις τη δική σου τηγανίτα, μπαμπά Γουρουνάκη. Σιρόπι, παρακαλώ! Υπέροχη! Αυτή η τηγανίτα είναι για τη μαμά Γουρουνίτσα. Ζήτω! Πάλι δεν την πέταξες ψηλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η επόμενη τηγανίτα είναι δική σου, μπαμπά Γουρουνάκη. Ευκαιρία να μας δείξεις πώς πετάς τις τηγανίτες. Υπέροχη! Λοιπόν, κοιτάζετε όλοι. Το μυστικό στην καλή τηγανίτα είναι το πέταγμα στον αέρα. Ένα, δύο, τρία, χόπα! Χαζούλη, μπαμπά. Μάλλον την πέταξα υπερβολικά ψηλά. Τι κρίμα. Ήταν η τελευταία τηγανίτα. Δεν πειράζει, θα την κατεβάσω. Πόπο, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να φτάσει την τηγανίτα του. Μην ανησυχείς, μπαμπά Γουρουνάκη, ξέρω πως θα την κατεβάσουμε. Πάμε πάνω, παιδιά. Από εδώ. Τι σκοπεύει να κάνει η μαμά Γουρουνίτσα? Με το τρία θα αρχίσουμε όλοι να πηδάμε πάνω κάτω. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Μα τι κάνω τέλος πάντων? Τα κατάφεραν. Τώρα ο μπαμπάς Γουρουνάκης έχει τη τηγανίτα του. Μπαμπά, έχεις μια τηγανίτα στο κεφάλι σου. Να σου βάλω σιρόπι, μπαμπά Γουρουνάκη. Ναι, παρακαλώ. Ένα, δύο, τρία, χόπα! Υπέροχη! Χαζούλη, μπαμπά! Τα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Σήμερα η μαμά Γουρουνίτσα έχει τα γενέθλιά της. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφερε το πρωινό της μαμάς Γουρουνίτσα στο κρεβάτι. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έφτιαξαν μια κάρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Χρόνια πολλά, μαμά. Ω, τι υπέροχη έκπληξη για τα γενεθλιά μου. Σε περιμένουν και άλλες εκπλήξεις. Φάε το πρωινό σου τώρα, με την ησυχία σου. νόστιμο. Γρήγορα, έχουμε να κάνουμε πολλές ετοιμασίες.
Ο μπαμπάς Γουρουνάκης έφτιαξε μια τούρτα γενεθλίων για τη μαμά Γουρουνίτσα. Μένει μόνο να βάλουμε πάνω τα κεράκια. Ένα, δύο. Έρχομαι. Η μαμά Γουρουνίτσα τελείωσε κιόλας το πρωινό της. Έρχεται η μαμά. Όχι, όχι. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ποιος είναι? Η μαμά είμαι. Μπορώ να μπω? Όχι, όχι. Μήπως μου κρύβετε κάποιο μυστικό εσείς? Όχι, τίποτα δεν σου κρύβουμε. Αλλά δεν μπορείς να μπεις. Κατάλαβα. Μαμά Γουρουνίτσα, δεν πας να χαλαρώσεις στο καθιστικό? Καλή ιδέα ακούγεται. Αφού έχεις γενέθλια. Εντάξει, Πέπα. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το καθιστικό. Να, ένα ωραίο περιοδικό. Ευχαριστώ, Πέπα. Να σου βάλω και καλή μουσικούλα. Ευχαριστώ, Πέπα. Χρειαζόμαστε τον ίδιο αριθμό κεριών με την ηλικία της μαμάς. Ένα, δύο, τρία. Πόπο, δεν φτάνουν τα κεριά που έχουμε. Μπαμπά, πόσο χρονών είναι η μαμά? Έλα να σου πω στο αυτή. Wow, είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά. Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα είναι τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, ανοίξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Τι όμορφο φόρεμα. Είσαι πανέμορφη, μαμά. Όμως πρέπει να το φορέσεις το κατάλληλο μέρος. Τι είναι αυτά? Δύο εισιτήρια για το θέατρο. Απόψε. Ευχαριστώ. Της μαμάς Γουρουνίτσας της αρέσει πολύ το θέατρο. Και η γιαγιά Γουρουνίτσα και εγώ θα κρατήσουμε τα μικρούλια μας. Γιουπί! Τι σούπερ γενέθλια. Είμαι η πιο τυχερή μαμά σε όλο τον κόσμο. Και η πιο όμορφη. Χιόνι. Η Πέπα και ο Τζορτζ είναι κατενθουσιασμένοι σήμερα. Έξω χιονίζει. Μαμά, μπορούμε να πάμε να παίξουμε στο χιόνι? Ναι, αλλά κάνει πολύ κρύο, γι' αυτό πρέπει να βάλετε πολύ ζεστά ρούχα. Ζήτω! Και μην ξεχάσετε τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια σας. Κάνει πολύ κρύο έξω. Η Πέπα και ο Τζορτζ πρέπει να φορέσουν τα σκουφιά, τα κασκόλ και τα γάντια τους. Έλα, Τζορτζ. Η Πέπα και ο Τζορτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιές στο χιόνι. Πόπο. Δεν
δεν είναι αστείο. Τζορτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζορτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζορτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πω, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζορτζ. Τζορτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζορτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζορτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Ο Τζορτζ βρήκε κλαδάκια για τα χέρια του χιονανθρώπου. Η Πέπα βρήκε πέτρες για τα μάτια και το στόμα του χιονανθρώπου. Αυτό είναι το πρόσωπό του. Τώρα ο χιονάνθρωπος θέλει μυτούλα. Η Πέπα έφερε ένα καρότο για να φτιάξει τη μύτη του χιονανθρώπου. Ο χιονάνθρωπος δείχνει πολύ χαρούμενος. Όμως μπορεί να κρυώνει λίγο. Ο χιονάνθρωπος χρειάζεται ρούχα που θα τον ζεστάνουν. Ο Τζορτζ βρήκε κάποια ρούχα που θα κρατήσουν τον χιονάνθρωπο ζεστό. Ο χιονάνθρωπος φοράει το σκουφί και το κασκόλ και τα γάντια του. Μαμά, μπαμπά, ελάτε να δείτε. Η μαμά γουρουνίτσα φοράει το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια της. Είναι ο καλύτερος χιονάνθρωπος που έχω δει ποτέ. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κρυώνει. Δεν φοράει ούτε το σκουφί, ούτε το κασκόλ, ούτε τα γάντια του. Μπαμπά, γιατί δεν φοράς το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια σου? Δεν ξέρω που είναι. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Νομίζω ότι ξέρω που είναι το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά. Το σκουφί, το κασκόλ και τα γάντια του μπαμπά γουρουνάκη τα φοράει ο χιονάνθρωπος. Άρρωστη. Η μαμά και ο μπαμπάς γουρουνάκης μόλις ετοίμασαν το πρωινό για την Πέπα και τον Τζορτζ. Έτοιμο το πρωινό! Η Πέπα έχει κόκκινες σπυράκια στο πρόσωπο. Μαμά, δεν νιώθω πολύ καλά. Πω πω, Πέπα, δεν φαίνεσαι πολύ καλά. Μην ανησυχείτε, θα πάρω το γιατρό καφέ αρκούδο. Γιατρός καφέ αρκούδος, παρακαλώ. Η Πέπα δεν είναι καλά. Το πρόσωπό της γέμισε κόκκινα σπυράκια. Βάλτε την Πέπα στο κρεβάτι και έρχομαι αμέσως να τη δω. Ο γιατρός καφεαρκούδος ήρθε να κάνει καλά την Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Πώς είσαι σήμερα? Δεν είμαι πολύ καλά. Βγάλε τη γλώσσα σου, παρακαλώ. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Η Πέπα έχει βγάλει εξάνθημα. Χρειάζομαι φάρμακα. Το εξάνθημα θα φύγει γρήγορα. Αλλά αν θέλεις, μπορώ να σου δώσω λίγο φαρμακάκι. Ναι, γιατρέ. Δυστυχώς, η γεύση του δεν είναι πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, άνοιξε καλά. Ιαχ! Αειδιαστικό! Α, είσαι πολύ γενναίο, γουρουνάκι, που το ήπιες όλο. Η Πέπα πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα περάσω αργότερα να δω αν είναι καλύτερα.
Μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Α, βέβαια, μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Το εξάνθημα δεν είναι μεταδοτικό. Γεια σας. Γεια σας, γιατρέ Καφέ Αρκούδε. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Oh, μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινες σπυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφέ Αρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη. Ναι, ναι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμας. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνης Κελάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι πολύ καλά, Σούζη. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα? Μπορείτε να μου φέρετε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει. Η Πέπα φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ. Ευχαριστώ, Σούζη. Νιώθεις κάπως καλύτερα? Λιγουλάκι. Ντάνι, ρώτα τη μαμά μου αν μπορώ να φάω παγωτό. Εσύ, Ρεβέκα, θα μπορούσες να μου φέρεις λουλούδια από τον κήπο? Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος είναι εδώ για να δει αν η Πέπα είναι καλύτερα. Α, ωραία. Η νοσοκόμα, βλέπω, είναι εδώ. Πώς πάει η ασθενής μας? Α, δεν είμαι πραγματική νοσοκόμα. Στα ψέματα το κάνω. Α, μάλιστα. Θέλεις να της ρίξω εγώ μία ματιά? Ναι, γιατρέ. Α, μπράβο. Σου έφυγαν τα σπυράκια. Έγινες εντελώς καλά. Δεν είμαι έστω και λίγο άρρωστη. Πώς αισθάνεσαι? Νομίζω ότι πρέπει να μείνω στο κρεβάτι λιγάκι ακόμα. Λέω να πάμε να παίξουμε με αυτή την μπάλα στον κήπο. Ποιος θέλει να έρθει μαζί μου? Εγώ. Κι εγώ. Είναι απίστευτο. Πλήρης ανάρρωση. Είναι ράιδα των δαδιών. Η Πέπα και ο Τζόρτζ τρώνε το αγαπημένο τους φαγητό. Σπαγκέτι. Πολύ φασαρία κάνετε. Τελείωσα! Α, τώρα θα βρούμε την ησυχία μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα δόντι. Πας βρέθηκε μέσα στο πιάτο. Πέπα, δεν πας να κοιταχτείς τον καθένα. Είναι το δόντι μου. Γιατί μου έπεσε όμως? Μη στεναχωριέσαι, Πέπα. Είναι από τα πρώτα δόντια. Αυτά τα δόντια πρέπει να πέφτουν. Θα φυτρώσει καινούριο, μαμά. Ναι, βέβαια, Πέπα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα σου κάνει επίσκεψη νεράιδα των δοντιών. Είναι νεράιδα των δοντιών? Ναι, είναι νεράιδα των δοντιών. Αν βάλεις το δόντι κάτω από το μαξιλάρι σου απόψε, θα έρθει στο σπίτι η νεράιδα. Η νεράιδα θα πάρει το δόντι και στη θέση του θα αφήσει ένα στραφτερό κέρμα. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω νεράιδα των δοντιών. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Τζόρτζ? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Γρήγορα, Τζόρτζ, ώρα για ύπνο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την νεράιδα των δοντιών. Πριν πάνε στο κρεβάτι, η Πέπα και ο Τζόρτζ βουρτσίζουν τα δόντια τους. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την νεράιδα των δοντιών.
Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την αεράιδα των δόντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την αεράιδα των δόντιων. Πολύ αργή αυτή η νεράιδα τελικά. Η νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών? Τζορτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζορτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζορτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Δυστυχώς ο Τζορτζ δεν μπορεί να μείνει ξύπνιος. Εγώ όμως μπορώ. Εγώ θα μείνω ξύπνια και θα δω την αεραιδούλα. Εγώ δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε. Αλλά η Πέπα αποκοιμήθηκε. Γεια σου, Πέπα. Θες να ανταλλάξεις με αυτό το κέρμα το δόντι σου? Τι ωραίο καθαρό δόντι. Ευχαριστώ, Πέπα. Καληνύχτα. Πέπα, Τζόρτζ, ξυπνήστε. Είναι πρωί. Τι? Δεν με πήρε ο ύπνος. Ήρθε τελικά η νεράιδα. Όχι. Ας ρίξουμε μια ματιά κάτω από το μαξιλάρι. Α, κοίτα, Πέπα. Η νεράιδα των δοντιών ήρθε και σου άφησε ένα κέρμα. Ζήτω! Σε πήρε ο ύπνος ή είναι η ιδέα μου? Μπορεί να με πήρε ο ύπνος λιγουλάκι. Την επόμενη φορά θα μείνω ξύπνια και θα δω την νεράιδα των δοντιών. Babysitting. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα βγουν σήμερα το βράδυ. Η γιαγιά Γουρουνίτσα και ο παππούς Γουρουνάκης θα κάνουν babysitting. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παππού Γουρουνάκη. Γεια σας, μικρούλια μου. Γεια σας. Πέπα, Τζόρτζ, στα κρεβάτια σας γρήγορα. Καληνύχτα, μικρά μου γουρουνάκια. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Α, τι γλυκά παιδάκια. Τώρα ύπνο γρήγορα. Ναι, μαμά. Και είναι και πολύ υπάκουα. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο μπαμπάς Γουρουνάκης φεύγουν με το αυτοκίνητό τους. Η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι καλά παιδιά. Πήγαν για ύπνο αμέσως μόλις τους το είπε η μαμά Γουρουνίτσα. Εύκολο πράγμα το babysitting. Τζόρτζ, Τζόρτζ, είσαι ξύπνιος? Τι παράξενη θόρυβη! Μήπως να ανεβαίναμε να δούμε τι γίνεται? Πέπα, Τζόρτζ, είσαστε ξύπνοι? Ας το καλό. Τα πήρε ο ύπνος. Ω, ώστε δεν έκαναν όλη αυτή τη φασαρία η Πέπα και ο Τζόρτζ. Δεν ακούω τίποτα επάνω. Νομίζω ότι τους πήρε ο ύπνος τελικά. Έλα να δούμε λίγη τηλεόραση. Κυπουρίκη, σήμερα θα μιλήσουμε για τα τριαντάφυλλα.
Λατρεύω τις εκπομπές κυπουρικής. Η Κιφτσέγκ είναι μια ιδιαίτερα ακανθώδης ποικιλία. Για να την κλαδέψετε, αρχίστε αφαιρώντας τις κορυφές και στη συνέχεια κόψτε τα εκβλαστήματα. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Πέπα, Τζόρτζ, θα έπρεπε να ήσασταν στα κρεβάτια σας. Ο Τζόρτζ και εγώ δεν εστάζουμε καθόλου. Μπορούμε να δούμε τηλεόραση μαζί σας. Καλά, μπορεί. Αν δείτε λίγο τηλεόραση, να νιστάξετε. Ζήτω! Τα Ισλανδικά τριαντάφυλλα είναι ένα σπάνιο δώρο για το φανατικό ανθοκόμο, αλλά έχουν την τάση να μαραίνονται στα εύκρατα κλίματα. Α, αυτή η εκπομπή είναι πολύ βαρετή. Παππού Γουρουνάκη, θες να παίξουμε εκείνο το παιχνίδι που με πετάς στον αέρα και με πιάνεις? Εντάξει, αλλά μόνο μία φορά ο καθένας. Σαν να βάρινες εσύ λίγο. Τώρα η σειρά του Τζόρτζ. Η σειρά μου. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Ο παππούς Γουρουνάκης μάλλον κουράστηκε. Το βρήκα. Γιαγιά Γουρουνίτσα, παίζουμε κυνηγητό. Κυνηγάς, πιάσε μας αν μπορείς. Πιάσε μας. Θα σε πιάσω. Η μαμά Γουρουνίτσα και ο παπάς Γουρουνάκης γύρισαν σπίτι. Ελπίζω τα γουρουνάκια μας να κοιμούνται. Μ' ακούτε? Είναι κανείς εδώ? Τα μικρά γουρουνάκια κοιμήθηκαν. Το ίδιο και τα μεγάλα γουρουνάκια. Η ξαδέρφη μου η Χλόη. Η Πέπα και ο Τζόρτζ παίζουν στον κήπο. Σε μένα, Τζόρτζ. Την πέταξες πολύ δυνατά την μπάλα, Τζόρτζ. Ο κανόνας λέει ότι κερδίζω εγώ. Τώρα είναι η σειρά μου. Κέρδισα πάλι. Πέπα, Τζόρτζ, σήμερα θα μας κάνει επίσκεψη η ξαδέρφη σας η Χλόη. Γιουπί, η ξαδέρφη Χλόη. Τζόρτζ, η Χλόη είναι μεγάλο κορίτσι σαν εμένα, γι' αυτό μη στεναχωρηθείς αν σου πει ότι δεν σε παίζει γιατί είσαι πολύ μικρός. Είμαι σίγουρος ότι η Χλόη θα παίξει και με τους δυο σας. Ήρθε η Χλόη! Η θεία Γουρουνίτσα έφερε τη Χλόη στο σπίτι της Πέπα για να περάσει εκεί την ημέρα της. Η Χλόη είναι ξαδέρφη της Πέπα και του Τζόρτζ. Η Χλόη είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πέπα και τον Τζόρτζ. Γεια σου, Χλόη! Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Τζόρτζ. Τα λέμε σε λίγο. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, να παίξουμε κυνηγητό. Στην Πέπα αρέσει να παίζει κυνηγητό. Ακόμα κυνηγητό παίζετε? Είναι για μικρά παιδιά αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε κυνηγητό επειδή αρέσει πολύ στο Τζόρτζ. Εντάξει, ας παίξουμε για τον Τζόρτζ. Παίζετε με τους κανονικούς κανόνες ή με τους μορουδίστικους? Με τους κανονικούς. Αρχίζω πρώτη. Πέπα, κυνηγάς. Πιάσε με αν μπορείς. Κυνηγάει η Πέπα. Πρέπει να πιάσει τη Χλόη και τον Τζόρτζ. Δεν μπορείς να με πιάσεις. Τζόρτζ, θα σε πιάσω εύκολα. Είσαι τόσο μικρός. Δεν είναι δίκαιο. Βοηθάς ο Τζόρτζ. Ναι, γιατί είναι μικρούλης. Θέλεις να σε βοηθήσω? Όχι, δεν χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι μεγάλο κορίτσι σαν εσένα. Εμπρός λοιπόν, Πέπα. Έλα να μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Δεν θα μας πιάσεις. Είναι χαζό αυτό το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ξέρω ένα πολύ καλό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά. Λέγεται Πονηρία Λεπού. Πονηρία Λεπού. Θέλω να παίξω Πονηρία Λεπού. Τι είναι? Ο ένας κάνει την αλεπού και οι άλλοι πάνε σιγά προς το μέρος του. Εγώ θέλω να κάνω την αλεπού. Η Πέπα κάνει την πονηρή αλεπού. Όσο έχει γυρισμένη την πλάτη, οι άλλοι κινούνται προς το μέρος της. Αλλά αν η Πέπα γυρίσει και δει κάποιον να κουνιέται, αυτός πρέπει να ξαναπάει πίσω. Τζόρτζ, σε είδα κουνήθηκες. Πήγαινε πίσω. Σε έπιασα. Κέρδισα. Κουνήθηκες πιο νωρίς, δεν ήμουν έτοιμη. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κουνηθώ όποτε θέλω. Σωστά, Τζόρτζ? Τώρα είναι η σειρά της Χλόης να κάνει την πονηρή αλεπού. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πρέπει να μείνουν εντελώς ακίνητοι. Α!
Πέπα, σε είδα. Κουνήθηκες, πήγαινε πίσω. Δεν είναι δίκαιο. Κοιτούσες πολλή ώρα. Οι κανόνες λένε ότι μπορώ να κοιτάζω όσο θέλω. Πήγαινε στην αρχή. Ο Τζόρτζ είναι ο νικητής. Να παίξουμε κανένα άλλο παιχνίδι. Ναι, αρκεί να είναι για μεγάλα παιδιά. Το βρήκα! Θα παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι. Κάνει και για μεγάλους. Τζόρτζ, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα? Το αγαπημένο παιχνίδι της Πέπα είναι να χοροπηδάει μέσα σε νερόλακους. Τζόρτζ, αν θες να πηδάς μέσα σε νερόλακους, πρέπει να φοράς τις μπότες σου. Έφερα ένα ζευγάρι μπότες και για σένα, Χλόη. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη για να πηδάω σε νερόλακους. Ω, κι εγώ το ίδιο. Ο Τζόρτζ λατρεύει να πηδάει μέσα στους νερόλακους. Μεταξύ μας, και της Πέπα θα της άρεσε να πηδήσει μέσα στο νερόλακο, αλλά θέλει να κάνει τη μεγάλη. Σαν ακούω χοροπηδητά σε νερόλακους. Στη μαμά και τον μπαμπά γουρουνάκι αρέσει να πηδούν μέσα στους νερόλακους. Φαίνεται να έχει πλάκα. Ναι, πάρα πολύ. Μπορεί οι κανόνες του παιχνιδιού να επιτρέπουν σε μεγάλα κορίτσια να πηδούν σε νερόλακους. Ναι, ωραίος κανόνας αυτός. Έλα, πάμε κόντρα. Ζήτω. Στη Πέπα και στη Χλόη αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Σε όλους αρέσει να χοροπηδούν μέσα στους νερόλακους. Ακόμα και στα μεγάλα κορίτσια. Το κάστρο των ανέμων. Σήμερα η Πέπα και η οικογένειά της πηγαίνουν εκδρομή. Πέπα, Τζόρτζ, σήμερα θα πάμε στο κάστρο των ανέμων. Τι είναι το κάστρο των ανέμων, μπαμπά? Ένα κάστρο σε ένα πολύ ψηλό λόφο. Του Τζόρτζ του αρέσουν τα κάστρα. Το κάστρο των ανέμων ακούγεται κάπως βαρετό για τα αγόρια. Όχι, Πέπα, θα το λατρέψεις. Έχει υπέροχη θέα από την κορυφή του κάστρου των ανέμων. Μπορείς να δεις το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Wow, πάμε! Εγώ θα διαβάζω το χάρτη και η μαμά γουρουνίτσα θα οδηγεί. Είσαι σίγουρος? Όποτε διαβάζεις εσύ το χάρτη, πάντα χανόμαστε και μετά είσαι κακόκεφος. Δεν πρόκειται να χαθούμε και δεν θα είμαι κακόκεφος. Κάστρο των ανέμων, σου ερχόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Αρκετό. Oh. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Ναι, αμέ. Έλα να παίξουμε μαντέματα. Εντάξει, αρχίζω πρώτος. Ο παπάς γουρουνάκης πρέπει να κοιτάξει κρυφά κάτι και οι άλλοι πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και αυτό το κάτι είναι κόκκινο. Ναι, το φόρεμά μου είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι το φόρεμά σου. Το αυτοκίνητο! Ακριβώς, το κόκκινο αυτοκίνητό μας. Η σειρά μου. Έχω βάλει κάτι στο μάτι και είναι γαλάζιο. Η γαλάζια μπλούζα του Τζόρτζ. Όχι. Είναι κάτι μέσα στο αυτοκίνητο? Όχι, να σου πω. Ναι. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Κέρδισα! Μπαμπά γουρουνάκι, μήπως ξέρεις που είμαστε? Ξέρω ακριβώς που είμαστε. Μόνο που αυτός ο δρόμος δεν μοιάζει καθόλου με τον δρόμο στο χάρτη. Ω, μπαμπά γουρουνάκι, χαθήκαμε. Δεν χαθήκαμε. Και πώς πάνε στο κάστρο των ανέμων από εδώ? Δώσ' μου μια στιγμούλα. Το βρήκα. Να πάρουμε τη γιαγιά και τον παππού. Δεν χρειάζεται να πάρεις τη γιαγιά και τον παππού. Εγώ θα μας πάω στο κάστρο, ακόμα και αν μου πάρει μια μέρα. Σήμερα πρέπει να φτάσουμε. Εμπρός! Εδώ παππούς γουρουνάκης! Παππού γουρουνάκη, χαθήκαμε στο δρόμο προς το κάστρο των ανέμων. Μήπως διαβάζει το χάρτη ο μπαμπάς γουρουνάκης? Ναι, ο μπαμπάς γουρουνάκης διαβάζει το χάρτη και είναι λίγο κακόκεφος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι κακόκεφος! Αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή. Προχωρήστε στον κύριο δρόμο, ώσπου να δείτε το κάστρο των ανέμων μπροστά σας. Ευχαριστώ, παππού γουρουνάκη. Ακολουθούμε το δρόμο και έχουμε το νου μας για το κάστρο των ανέμων. Ναι, το ήξερα. Κοιτάξτε, κάστρο είναι αυτό? Ναι, το κάστρο των ανέμων. Έλα, αυτοκινητάκι. Έλα, αυτοκινητάκι, θα τα καταφέρεις. Ζήτω! Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο κάστρο των ανέμων. Wow, είναι πολύ ψηλό. Ας μπούμε μέσα. Η θέα από την κορυφή είναι φανταστική. Oh,
Wow. Κοιτάξτε τη θέα. Μαμά, αυτό είναι το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Ναι, αυτό είναι. Είναι τόσο μακριά. Ας κοιτάξουμε μέσα από το τηλεσκόπιο. Να δω πρώτη, παρακαλώ. Ναι, αλλά μετά από σένα έχει σειρά ο Τζόρτζ. Wow. Το τηλεσκόπιο τα κάνει όλα να φαίνονται μεγαλύτερα. Βλέπω τη γιαγιά και το παππού γουρουνάκι. Κοίτα, Τζόρτζ. Γιαγιά Ρουνίτσα, παππούς Ρουνάκης. Ο Τζόρτζ κουνάει το χέρι στη γιαγιά και τον παππού. Χαζούλη, Τζόρτζ. Η γιαγιά και ο παππούς είναι πολύ μακριά, δεν μπορούν να δουν το χέρι σου. Το βρήκα, να τους τηλεφωνήσουμε. Υβρός! Παππού Γουρουνάκη, σας βλέπουμε από το κάστρο των ανέμων. Κουνήστε το χέρι. Η γιαγιά και ο παππούς μας χαιρετάνε. Λατρεύω το κάστρο των ανέμων. Κυνήγι θησαυρού. Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ετοιμάζουν κυνήγι θησαυρού για την Πέπα και τον Τζόρτζ. Η γιαγιά Γουρουνίτσα σχεδιάζει το χάρτη του θησαυρού. Ο παππούς Γουρουνάκης θάβει το θησαυρό σε ένα μυστικό σημείο στον κήπο. Παππού Γουρουνάκη, τελείωσες. Η Πέπα και ο Τζόρτζ έρχονται όπου να είναι. Όχι πανικός, γιαγιά Γουρουνίτσα. Η Πέπα και η οικογένειά της είναι εδώ. Γρήγορα, παππού Γουρουνάκη, είναι εδώ. Σχεδόν τελείωσα. Μόλις πρόλαβε να τελειώσει ο παππούς Γουρουνάκης. Γιαγιά Γουρουνίτσα, ήρθαμε. Γιαγιά Γουρουνίτσα. Γεια σας, μικρούλια μου. Παππού Γουρουνάκη. Παππού Γουρουνάκη. Γεια και χαρά σας, λεβέντες. Πέπα, Τζόρτζ, θα βγούμε για κυνήγι θησαυρού. Κάπου μέσα στο κήπο είναι θαμμένος ένας θησαυρός. Wow, θησαυρός. Πού είναι? Πρέπει να ψάξετε να το βρείτε. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ. Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις? Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά Γουρουνάκη, τι βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω. Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι, να το μπουκάλι. Μπράβο σου, Πέπα. Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Μα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Δεν ρίχνεις καλύτερα μια ματιά στο χάρτη? Κοίτα, Πέπα, υπάρχουν δύο μιλιές πάνω στο χάρτη. Έχει μια μιλιά εδώ και εδώ έχει μια μιλιά. Άρα ο θησαυρός πρέπει να είναι εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Πω πω, δεν φαίνεται να έχει κάτι εδώ μέσα. Ω, σταθείτε, κι όμως κάτι είναι εδώ. Wow, θησαυρός. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχω το κλειδί για να το ανοίξω. Δεν το πιστεύω.
χρυσά κέρματα. Πρέπει να αξίζουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν είναι χρυσά κέρματα, είναι σοκολατένια κέρματα. Και υπάρχει από ένα σοκολατένιο κέρμα για όλους. Ζήτω! Η Πέπα και ο Τζος λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Όλοι λατρεύουν τα σοκολατένια κέρματα. Γιαγιά, παππού, είναι το καλύτερο κυνήγι θησαυρού στον κόσμο.